στον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τι είναι αυτά τα καινούργια, κύριε Βρύσαλη? Καλημέρα σας. Από τον 1984 φεύγουν οι γιατροί από εδώ και πάνε στο Ρέθυμνο, γιατί έβλεπα τη χθεσινή σας την γραπτή δήλωση ότι φεύγουν από το Βενιζέλιο και φεύγουν και από το Πανεπιστημιακό με απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όταν και εδώ αντιμετωπίζεται θέματα για να καλύψουν βάρδιες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, έτσι είναι? Δυστυχώς, κυρία Δουργεράκη, τα μπαλώματα συνεχίζονται και στο νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Με μπαλώματα επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί το συνολικό πρόβλημα που υπάρχει στη μη ύπαρξη γιατρών για να καλυφθούν οι αντίστοιχες βάρκες και εφημερίες των συναδέλφων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, και βεβαίως αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στις άλλες ειδικότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στο νοσηλευτικό προσωπικό που πλέον μετακινείται με κατεύθυνση και του Υπουργείου Υγείας από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από υγειονομική περιφέρεια σε υγειονομική περιφέρεια, με το τυράκι του ενός μισθού επιπλέον για να μπορούν να καλυφθούν τα κενά που οι ίδια οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί έχουν δημιουργήσει. Είναι απαράδεκτο, είναι αντιεπιστημονικό, είναι επικίνδυνο, είναι καθημερινά, κυρία Δουργεράκη, αντιμετωπίζουμε μικρά τέμπη στα νοσοκομεία της χώρας μας εξαιτίας αυτών των πολιτικών που δημιουργούν τέτοιες συνθήκες εργασίας σε όλους μας. Τι εννοείτε με το τυράκι του ενός μισθού παραπάνω? Θα πάρουν, ας πούμε, το Δημήτρη το Βρύσαλη, το αναφέρω το όνομά σας για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι, για να το πάνε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ως παθολόγο και θα το πούνε ότι θα έχεις ένα μισθό παραπάνω αν θα καλύψεις κάποιες μέρες? Αν πάρουν γιατρό και πάει σε άλλη είπε σε σχέση με ιδιαίτερα το καλοκαίρι σε τουριστικές περιοχές, θα δώσουν παραπάνω χρήματα. Αντίστοιχα, εντός της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας δεν υπάρχει αυτό το τυράκι, θέλετε να πείτε? Εντός της ίδιας περιφέρειας χθες πέρασε μια τροπολογία που για την Αθήνα, για την Αττική, λένε ότι ακόμα και αυτό το περιθώριο υπάρχει να πληρώνεται παραπάνω για να, αν θέλετε, για να καυτούν οι αντιδράσεις των αγχόμενων υγειονομικών που αντιδρούν, όχι γιατί δεν θέλουν να βοηθήσουν, αλλά γιατί είναι επικίνδυνο επιστημονικά να πάει να κάνεις εφημερίες, να πάει να εργαστείς σε νοσοκομείο που δεν γνωρίζεις τους χώρους, σε νοσοκομείο που δεν γνωρίζεις τους ασθενείς, σε νοσοκομείο που έχει χιλιομετρικές αποστάσεις ή όχι, για να καλύψεις κενά που δεν καλύπτονται. Το ίδιο έγινε και με την μονάδα νεογνών του Βενιζελίου. Επειδή δεν υπήρξε γιατρός στα νεογνά του Βενιζελίου, μεταφέρθηκε συνάδελφος γιατρός στη μονάδα νεογνών. Και τώρα εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, γιατί πολλές φορές και από την εκπομπή σας λένε διάφοροι παράγοντες και πού να τους βρούμε. Εμείς λέμε δημιουργήστε προϋποθέσεις να προσελκυστεί νέο επιστημονικό δυναμικό στα νοσοκομεία μας για να παραμείνουν. Πάντως, αυτά τα οποία λέτε εσείς συνεχώς έρχονται και κοντράρονται το ένα με το άλλο με αυτά τα οποία λέγονται από την άλλη, και εδώ δεν ξέρω πια τι γίνεται και πώς γίνεται, ότι ξέρετε τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί το ΕΣΥ, έχουν πάει παραπάνω άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν να λέτε ότι συνεχώς υπάρχει υποστελέχωση όταν υπάρχει στελέχωση και ενίσχυση, και ότι μάλιστα αυτό το οποίο επιχειρείται και πάει παρακάτω είναι περαιτέρω ενίσχυση πάντα υπό τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας. Κατά κόρον λέγεται από τους κυβερνητικούς, από την κυβέρνηση, από τους βουλευτές, από τους υποψήφιους βουλευτές, από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας. Αλλά έρχεται και είναι απέναντι και κοντράρεται με αυτά τα οποία λέτε εσείς τώρα πάλι, για άλλη μια φορά. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τη ζει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομείο, μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, οι κενές μόνιμες θέσεις, δηλαδή το προσωπικό που χρειάζεται μόνιμα για να καλύψετε τις ανάγκες, είναι πάνω από 700. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7-8 χρόνια, έχουν φύγει από την νοσηλευτική υπηρεσία πάνω από 150 εργαζόμενοι νοσηλευτικό προσωπικό. Τις τελευταίες εβδομάδες, κυρία Δουργεράκη, παρετούνται
μόνιμο προσωπικό νοσηλευτικό, επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί οι συνθήκες εργασίας δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών και των εργαζομένων. Και βεβαίως η ταμπέλα, κυρία Δουγεράκη, παραμένει δημόσια. Οι χτεσινές δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη που θα μετατραπούν τα νοσοκομεία σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δείχνει ότι πλέον δεν αρκεί ούτε το κέλυφος ούτε η ταμπέλα για την κυβέρνηση του δημόσιου. Εδώ θέλουν να προσαρμόσουν πλέον την όλη λειτουργία των νοσοκομείων στους κανόνες της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης της εργασίας. Και βεβαίως, κύριε Αντουγεράκη, όλα αυτά, επειδή τα λέμε και επειδή κινητοποιούμαστε, φαίνεται ότι ενοχλούν και κεντρικά, ενοχλούν και τοπικά και κυβερνητικά στελέχη και υποψήφιους βουλευτές, αλλά ενοχλούν και τις διοικήσεις που καθημερινά δεχόμαστε πιέσεις το να μην γινόμαστε ενοχλητικοί στους κάθε φορά υπουργούς ή βουλευτές που έρχονται. Τις προάλλες υπήρξε χαρτί στο σωματείο μας που έλεγε ότι η κινητοποίησή μας ήταν παράνομη. Υπάρχουν χαρτιά, έγγραφα που λένε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση το πώς θα κινητοποιούμαστε και με ποιο περιεχόμενο και ποια αιτήματα και συνθήματα θα κινητοποιούμαστε. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να καταλάβει, κυρία Δουγεράκη, ο κόσμος, και το καταλαβαίνει και πάντα και από τις εκπομπές σας εμάς μας λένε ότι καλά κάνουμε και κινητοποιούμαστε, είναι αυτό που κινητοποιεί το μεγάλο μέρος των εργαζομένων, είναι τα διαχρονικά προβλήματα που υπάρχουν. Όλες αυτές οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που γίνανε στην Ιερά Πέτρα, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλα, στο Παγκρίτιο Συλλαλητήριο, ο μοναδικός, αν θέλετε, αυτός που κινητοποιεί αυτόν τον κόσμο είναι η όξη των προβλημάτων και βεβαίως ο αγώνας που κάνουμε να μην πάνε τα πράγματα όπως έχουν. Δηλαδή τα τέμπη πρέπει ουσιαστικά να μας παραδειγματίσουν ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε και όπου πάει, αλλά να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνει ο γονιός στα επίγοντα στο Βενιζέλιο ή και σε άλλα νοσοκομεία και να μην έχουν τα τεστ στρεπ που είναι, αν θέλετε, σήμερα πάρα πολύ διαδεδομένα σε ταυτίσεις παιδιών και να λένε στους γονείς πηγαίνετε και να τα αγοράσετε. Είναι πρόκληση αυτή τη στιγμή στους χιλιάδες ανθρώπους που δέχονται την οικονομική κρίση να βάζουν ακόμα μια θηλιά στο λαιμό τους από την επιβάτηση να πληρώνουν στα νοσοκομεία άμεσα ή έμεσα. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Καλή Ανάσταση σας εύχομαι. Εμείς δεν θα σταματήσουμε πάντως να γινόμαστε ενοχλητικοί, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η υγεία του κόσμου, γιατί έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα αυτών που κυβερνούν, που θέλουν να την εμπορευματοποιήσουν, να την ιδιωτικοποιήσουν και τελικά να βάλουν τα γρηγορόσημα και στα ιατρία τα πρωινά και στα απογευματινά και στα χειρουργεία. Δεν θα τους περάσει, γιατί ο λαός είναι μαζί μας. Κύριε Βρύσαλη, καλή Ανάσταση εύχομαι. Σας ευχαριστώ.